Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Έχουμε δίπλα μας τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο, βοηθός προπονητής και παίκτης του Ισένος Πνεύμα Παραλιμνίου. Ζάκη, ήταν σήμερα από την... Ναι, ήταν με τέτοια διαδικασία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε να κερδίσουμε αντί 8. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, έδωσαν 100% των δυνατοτήτων τους όσοι πήγαν στο παρκέ, αλλά δυστυχώς κάθε φορά μας ήταν αδύνατο να περάσουμε μπροστά και να καταφέρουμε να κρατήσουμε το προβάδισμα. Ήταν το παιχνίδι, πήγε ντέρμπι μέχρι το τέλος. Θεωρείς δηλαδή ότι λόγω της διαιτησίας το χάσατε ή... Δεν το θεωρώ μόνο, όχι μόνο εγώ και ο Σανζάκης, αλλά όλη η ομάδα το θεωρεί αυτό. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και εγώ εδώ να μιλήσω τώρα, με έχουν πει, να μιλήσω άνετα. Θεωρώ ότι η διαιτησία 100% βάλει το χέρι για να χάσουμε σήμερα τον αγώνα. Τα σφυρίγματα ήταν όλα νομιόμορφα. Στη δική μας άμυνα, το παραμικρό, η παραμικρή επαφή σφυριζόταν φάουλ, ενώ στην αντίπερα όχθη για να πάρουμε φάουλ πρέπει να φτύσουμε αίμα. Αυτή την ήττα τώρα πάτε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς η Ομόνια κέρδισε στο άλλο παιχνίδι την ΑΕΛ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα? Τα πράγματα εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Βλέπετε εδώ ότι στο παραμικρό γίνεται καλή δουλειά. Θα συνεχίσουμε κόντρα σε όλους και σε όλα και όπου μας βγάλει.